Αργυροπούλου, την ανταποκρίτρια του Action 24. Θα πάμε στη Νέα Υόρκη, θα πάμε στην Φιλαδέλφια και βεβαίως θα έχουμε εδώ την Κατερίνα Τζιωμάκη. Βλέπουμε ήδη και την Γιώτα Αργυροπούλου και την Κατερίνα Τζιωμάκη που θα μας δίνουν συνεχώς τις εξελίξεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Μια βραδιά που θα συνεχιστεί από τον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Υπολογίζεται ότι γύρω στις 2 τη νύχτα θα έχουμε ένα πρώτο σχετικά ασφαλές, αν και τίποτε δεν είναι ασφαλές, σε αυτήν την εκλογική μάχη, αποτέλεσμα στις Ανατολικές Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μέχρι τις 7 το πρωί θα εξελίσσεται η ροή των αποτελεσμάτων για τις απομακρυσμένες πολιτείες όπως την Αλάσκα και την Χαβάη. Στο στούντιο εδώ, μαζί μου, απόψε, ένα εξαιρετικό πάνελ προσκεκλημένων. Ο κύριος Γιάννης Μυρλής, διεθνολόγος, με αυτή την ιδιότητα κυρίως είναι απόψε εδώ και Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής, πάνω απ' όλα καθηγητής και διεθνολόγος. Ο κύριος Βασίλης Πολίτης, υποναύαρχος εν αποστρατεία, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό που λέμε παιχνίδια ισχύως και τι θα προκύψει ανάλογα με το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει σπουδάσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζει δηλαδή από μέσα τον αμερικανικό παράγοντα. Ο καθηγητής ο κύριος Θάνος Βερέμης, τον οποίον ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτόν που είναι απόψε εδώ και σε λίγη ώρα, γιατί θα είναι ζωντανή αυτή η εκπομπή και θα μπαίνουν και θα βγαίνουν, θα εναλλάσσονται οι καλεσμένοι μας, θα είναι εδώ και ο γνωστός δημοσιογράφος και αναλυτής ο Σταύρος Λιγερός. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην Κατερίνα Τζιωμάκη και στην Γιώτα Αργυροπούλου. Θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξεκινήσουμε από την Ουάσιγκτον. Γιώτα, πες μας σε παρακαλώ πάρα πολύ την εικόνα, το κλίμα αυτή τη στιγμή προϊούσης βεβαίως της ψηφοφορίας. Καλησπέρα σας από την Ουάσιγκτον. Είμαστε μέσα στο εκλογικό κέντρο που βρίσκεται πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο. Βλέπετε πίσω μου την ουρά των ψηφοφόρων, οι οποίοι έχουν προσέλθει εδώ και αρκετή ώρα προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ουρές και η αναμονή φτάνει έως και τις 2 ώρες εδώ, καθώς η ουρά αυτή που βλέπετε πηγαίνει περιμετρικά του κτηρίου και βγαίνει μέχρι έξω, όπου οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ήρθαν εδώ για να μπορέσουν να επιλέξουν τον υποψήφιο της επιλογής τους. Εδώ μιλήσαμε με αρκετούς. Δίστανται οι απόψεις. Θα δούμε το βράδυ, στις 8 η ώρα θα κλείσουν οι κάλπες εδώ στην Ουάσιγκτον. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια πρώτη εκτίμηση, κυρίως για τις ψήφους που έλαβαν οι αρχές μέσω ταχυδρομείου και μέσω πρόωρης ψηφοφορίας. Και θα ακολουθήσουν οι ψήφοι, οι οποίες βρίσκονταν, θα καταμετρηθούν οι ψήφοι που δόθηκαν σήμερα στις κάλπες. Υπάρχει και το μέτρο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το οποίο δεν είναι το παραδοσιακό σύστημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, που ρίχνουμε ένα χαρτί μέσα σε μια κάλπη και μετά ανοίγουμε το χαρτί και το μετράμε ένα-ένα το σταυρό. Εδώ υπάρχουν κομπιούτερ που βάζεις και κάνεις σκανάρι στο ψηφοδελτιό σου και αμέσως τα κομπιούτερ κάνουν καταμέτρηση και καταμετρούν τις ψήφους και σε ποιον υποψήφιο πηγαίνει και ποιοι είναι και οι γερουσιαστές της επιλογής του κάθε ψηφοφόρου. Οπότε ίσως να πάει λίγο πιο γρήγορα η εκλογική διαδικασία και να μην πηγαίνουμε δηλαδή με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουμε. Βέβαια υπάρχουν και οι παραδοσιακές κάλπες με τα χαρτιά, με τα χάρτινα ψηφοδέλτια, αλλά κυρίως βλέπουμε εδώ ότι οι ψηφοφόροι επιλέγουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να ολοκληρώσουν και πιο γρήγορα τη διαδικασία. Τώρα, Γιώτα, αν μου επιτρέπεις, πριν από λίγη ώρα επισκέφτηκες και εκλογικά κέντρα, έχεις ήδη ένα πρώτο κλίμα και επίσης έχεις και την εικόνα των δύο στρατηγίων, του στρατηγίου δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, που κατά βάση βρίσκεται στη Φλόριντα, αλλά και της Κάμαλα Χάρις. Θέλω να μου πεις αυτό το μήνυμα που έβγαλαν και οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών για την προσπάθεια, αυτό το παιχνίδι επιρροής που υπήρξε και τις τελευταίες ώρες, έχει φτάσει στον κόσμο? Υπάρχει δηλαδή μία αμφιβολία στον κόσμο ότι αύριο
θα μπούμε σε μια διαδικασία ενός εσωτερικού εμφυλίου εάν είναι οριακά τα αποτελέσματα? Κοίταξε Σεραφείμ, δυστυχώς υπάρχει αρκετή πόλωση στον κόσμο. Το τι θα γίνει το απόψε το βράδυ κανείς δεν το ξέρει και πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι των δύο πλευρών. Εξαρτάται βέβαια και το πώς θα αποδεχτούν το εκλογικό αποτέλεσμα και επικεφαλής των παρατάξεων απόψε αργά το βράδυ, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό για τους ίδιους. Όμως επειδή υπάρχει αυτή η πόλωση όλο το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε ψηφοφόρους οι οποίοι υποστηρίζουν στεναρά τον δικό τους υποψήφιο και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και πολλές φορές δεν συμμερίζονται το διάλογο, αν η μία πλευρά να ακούσει τα επιχειρήματα της άλλης και να μπορέσουν τέλος πάντων να καταλήξουν σε μια κοινή, σε ένα κοινό συμπέρασμα. Και οι δύο πλευρές μέχρι τέλους υποστηρίζουν τον δικό τους υποψήφιο. Μέχρι στιγμής εδώ στην Ουάσιγκτον κινηθήκαμε το πρωί περιμετρικά του Λευκού Οίκου και στο κέντρο της πόλης. Δεν είδαμε ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν τα κυκλειδώματα που έχουν στηθεί τις τελευταίες δύο μέρες γύρω από το Λευκό Οίκο και από το Καπιτόλιο. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εκεί γύρω-γύρω, αλλά όμως δεν έχει απαγορευτεί η κίνηση της κυκλοφορίας στους ανθρώπους που θέλουν να επισκεφθούν τους συγκεκριμένους χώρους. Υπάρχουν ανοιχτές δίωδοι. Μπορούν και σήμερα επισκέπτες να μπουν μέσα στο Λευκό Οίκο και να τον επισκεφθούν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει από το απόγευμα. Αναμένουμε να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν από το απόγευμα όταν θα κλείσουν οι κάλπες και όταν θα αρχίσει η καταμέτρηση. Προς το παρόν υπάρχει κλίμα αναμονής, υπάρχει ησυχία εδώ στην Ουάσιγκτον. Οι κάτοικοι ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Μάλιστα. Να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από ξένα κανάλια, τηλεοπτικά κανάλια. Βλέπω εδώ μέσα στο εκλογικό κέντρο και από τη Μέση Ανατολή πάρα πολλά τηλεοπτικά κανάλια και από τη γειτονική μας Τουρκία τηλεοπτικά κανάλια και από άλλες περιοχές του κόσμου ισπανόφωνα δίκτυα, τα οποία δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη. Υπάρχει γιώτα, ούτως ή άλλως είναι παγκόσμιο το ενδιαφέρον. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στη συνέχεια να συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Συγκεντρώνεις όλα τα στοιχεία, παρακολουθείς όλες τις πηγές ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Action 24 είναι εκεί με όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο. Πάμε και στην Κατερίνα Τζιωμάκη που έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες από τα μεγάλα διεθνή πρακτορία ειδήσεων αυτή την ώρα. Κατερίνα. Ακριβώς, Σεραφείμ, όλα τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα παγκοσμίως στο CNN, οι New York Times μεταδίδουν με ζωντανή μετάδοση τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών, ό,τι συμβαίνει δηλαδή στιγμή προς στιγμή. Να πούμε πως πριν από λίγη ώρα ψήφισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρα-Λάγκο, στη Φλόριντα και δήλωσε αισιόδοξος πως το προβάδισμα είναι υπέρ του και επίσης συνοδεύτηκε από την σύζυγό του, την Μελάνια Τραμπ. Φορούσε το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο με το σύνθημα που διαπνέει την εκστρατεία του, Make America Great Again. Το MAGA, το περίφημο MAGA, το πολιτικό δόγμα που δεν είναι μόνο πολιτικό δόγμα. Ακριβώς. Ενώ να πούμε πως σχετικά με το πώς διεξάγεται η ψηφοφορία, έχουμε αναφορές. Υπάρχουν αναφορές στα διεθνή μέσα πως στην Πενσιλβάνια έχουν αντιμετωπιστεί κάποια προβλήματα και συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι των εκλογών αντιμετώπισαν προβλήματα με τα μηχανήματα καταμέτρησης των ψήφων. Πρόκειται για αυτά τα ηλεκτρονικά μηχανάκια στα οποία αναφέρθηκε και πριν η Γιώτα, τα οποία καταμετρούν σε live τις ψήφους και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα και στην Κομιτεία της Κάμπρια να έχει παραταθεί δύο ώρες η ψηφοφορία. Η Πενσιλβάνια πρόκειται να κλείσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Πρόκειται για την πιο κρίσιμη από τις πολιτείες κλειδιά, καθώς έχει τους περισσότερους εκλέκτορες. Αυτό που χρειάζονται δηλαδή οι δύο υποψήφοι, το εισιτήριό τους θα μπορούσαμε να πούμε, είναι οι εκλέκτορες για τον Λευκό Οίκο, καθώς και οι δύο στοχεύουν στο να συγκεντρώσουν πρώτοι τους 270 εκλέκτορες. Να αναφερθούμε λίγο και στις υπόλοιπες πολιτείες κλειδιά. Περιμένουμε ως τις 2 τα ξημερώματα την Τζόρτζια και στις 2.30 την Βόρεια Καρολίνα. Το αναφέρω αυτό σε Ραφίμ, καθώς τότε είναι που θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα, καθώς αυτές οι πολιτείες είναι πιθανόν χαρακτηρίζονται ως οι πολιτείες που θα δώσουν το Λευκό Οίκο στην Κάμαλα Χάρις. Αυτές οι πολιτείες, Κατερίνα, να το πούμε στους τηλεθεατές μας, αποκαλούνται swing states. Και αποκαλούνται swing states από το swing, το γνωστό swing, γιατί είναι αυτές οι 7 κατά κύριο λόγο πολιτείες όπου παραδοσιακά δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί είναι πολύ κοντά. Δηλαδή
Είναι αμφίροπη εκεί η μάχη και εύκολα μπορεί να αλλάξει χρώμα μπλε ή κόκκινο αντιστοίχως η πολιτεία αυτή. Ενώ στις υπόλοιπες πολιτείες υπάρχουν τα παραδοσιακά κάστρα, να το πούμε έτσι, του ενός ή του άλλου κόμματος. Ακριβώς. Ραφίμ, είναι οι λεγόμενες επαμφωτερίζουσες πολιτείες, αυτές δηλαδή που δεν βγάζουν παραδοσιακά είτε ρεπουμπλικανούς είτε δημοκρατικούς. Λίγο πολύ στις υπόλοιπες πολιτείες, στις υπόλοιπες 43 πολιτείες, το αποτέλεσμα έχει προκριθεί, καθώς παραδοσιακά δεκάδες χρόνια τώρα ψηφίζουν είτε το Δημοκρατικό Κόμμα είτε το Ρεπουμπλικανικό. Αυτές οι 7 πολιτείες δεν είναι δεδομένο, δηλαδή στις εκλογικές αναμετρήσεις ανά τα χρόνια έχουν δώσει την νίκη και στους 2 υποψηφίους. Να πούμε ακόμη πως πριν από λίγη ώρα η Κάμαλα Χάρις απίφθινε μήνυμα προς τους ψηφοφόρους της. Το μήνυμα αυτό δεν είναι άλλο παρά πηγαίνετε στις κάλπες να ψηφίσετε. Η επιλογή είναι στα χέρια σας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και μήνυμα του Μπαράκ Ομπάμα επίσης πριν από λίγη ώρα. Ενώ να αναφερθούμε και στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Economist, το οποίο μέσω Twitter, ο οποίος μέσω Twitter ανακοίνωσε πως δίνει, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία δημοσκοπικά στοιχεία που έχει, η Κάμαλα Χάρις προηγείται με 56%, δίνει δηλαδή νίκη στη Χάρις με 56%, 6 μονάδες μπροστά από το ποσοστό που έδινε στην Κάμαλα Χάρις πριν από λίγες ημέρες, που έδινε στην υποψήφια των Δημοκρατικών 50%, χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό που δίνει στον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, Κατερίνα, και εσύ παραμένεις μαζί μας. Ουσιαστικά, οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε, την παρακολουθούμε και την μεταδίδουμε. Θα είναι μια μεγάλη βραδιά απόψε. Αύριο θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην ανάλυση του αποτελέσματος, εάν έχουμε αποτέλεσμα, και αναλόγως του πώς θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Να πούμε απλώς ότι, επειδή το ανέφερες, ότι ήδη, φίλες και φίλοι, τα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες έχουν πάρει θέση. Διάβαζα παραδείγματος χάριν το άρθρο της συντακτικής ομάδας των New York Times, στους οποίους αναφέρθηκες νωρίτερα, Κατερίνα, που σήμερα παίρνουν θέση υπέρ της Κάμαλα Χάρις οι συντάκτες. Το προσωπικό, το δημοσιογραφικό προσωπικό των New York Times, και καταλήγουν σε αυτή τη λέξη που είπε και η Κάμαλα Χάρις, είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, το vote, ψηφίστε. Γιατί πάνω απ' όλα το γεγονός ότι θα προσέλθουν όσο γίνεται περισσότεροι να ψηφίσουν, θα απεικονίζει περισσότερο και το βλέπουμε εδώ αυτή τη στιγμή στους New York Times, είναι και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η οποία απηχεί σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των δημοκρατικών, αλλά και της παραδοσιακής γραφειοκρατίας του State Department στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αφήνουμε και την Κατερίνα, στην οποία θα προστρέξουμε για την